τον Όσιο Θεόδωρο στη δυτική πλευρά του νησιού, συγγνώμη, στην ανατολική, υπάρχει τα ερυπωμένα χαλάσματα της Καστροποδητείας της Παλαιόχωρας ή όπως την ονόμαζαν την εποχή εκείνη, του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα, μόνο κάποια χαλάσματα. Χτίστηκε από μονεμβασιώτες τον 12ο ή 13ο αιώνα και καταστράφηκε το 1537 από τον πειρατή Μπαρμπαρόσα, Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα. Υπήρχαν 21 βυζαντινές εκκλησίες και 72 κατοικίες. Μένα να υπάρχουν πολλοί θρύλοι για τον πλούτο που υπήρχε στον Άγιο Δημήτριο στην Παλαιόχωρα και πολλοί ήταν οι κυνηγοί που ήρθαν σε αυτό το σημείο να ψάξουν χαμένους θησαυρούς. Ήταν χτισμένοι πάνω στα όρια ενός απόκριμου παραγκιού της Κακιάς Λαγκάδας και αποτελούσε την πρωτεύουσα του νησιού την περίοδο εκείνη, δεξιά.